Να πούμε καταρχήν ότι οποιαδήποτε συμφωνία σαν τη σημερινή εντάσσεται και κρίνεται ασφαλώς μέσα στο συνολικότερο πλαίσιο των διακρατικών πολιτικο-οικονομικών σχέσεων. Ειδικά τώρα στη συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατοχυρώνεται και ενισχύεται περαιτέρω η δράση του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου, προκειμένου βεβαίως αυτό να αναλάβει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη χώρα αυτή. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο οι τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες. Όπως είναι γνωστό, τόσο η σημερινή, όσο βέβαια και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, εμπλέκουν όλο ένα και περισσότερο τη χώρα μας στη νέα ευρωατλαντική στρατηγική ασφαλείας που διαμορφώνεται στην περιοχή του Περσικού κόλπου και που έχει κάνει άλματα με την εμβάθυνση των στρατιωτικών σχέσεων της χώρας μας και με αραβικά κράτη, συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άλλωστε, πάντα τα σχέδια και οι υλικοφιλίες του κεφαλαίου πάνε πακέτο με την εμπλοκή της χώρας στα πολεμοκάπηλα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και δρόμων, στον ανταγωνισμό τους βέβαια με άλλα κέντρα υπεριαλιστικά. Γι' αυτό και η ελληνική φρεγάτα Ίδρα βρισκόταν για καιρό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το Φλεβάρι του 2021, ύστερα από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών να συμμετέχει και η Ελλάδα με δικό της πολεμικό πλοίο σε αποστολές επιτήρησης των στενών του Περσικού κόλπου, ενώ και οι αεροπορικές δυνάμεις των δύο χωρών συνεκπαιδεύονται τακτικά. Στόχος φυσικά να θωρακιστούν τα αμερικανονατοϊκά συμφέροντα απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, οι οποίες συγκροτούν βεβαίως το δικό τους οικονομικό και στρατιωτικό προγεφύρωμα στην περιοχή, αναπτύσσοντας βαθύτερες σχέσεις συνεργασίας με το Ιράν. Έχουμε συνεπώς μια ένταση των ανταγωνισμών για τον έλεγχο των σφαιρών επιρροής, των δρόμων του εμπορίου, της ενέργειας και μάλιστα σε συνθήκες τέτοιες όπου η Πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ αμφισβητείται ανοιχτά στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα από τη μια και από την άλλη αναδεικνύεται εκ νέου ο στρατηγικός ρόλος των στενών του Ορμούζ και συνολικά του Περσικού κόλπου. Όπως είναι γνωστό, από το σημείο αυτό διακινείται σήμερα το 1/5 των εξαγωγών αργού πετρελαίου στον κόσμο, ενώ αποτελεί και τμήμα του σημαντικότερου μέχρι σήμερα διάβλου στο παγκόσμιο εμπόριο. Αποτελεί βεβαίως και το σταυροδρόμι και για το θαλάσσιο δρόμο του μεταξιού της Κίνας. Συνεπώς, στόχος είναι η πιο στενή νατοϊκή επιχείρηση της περιοχής και η δημιουργία βεβαίως ισχυρών συμμαχικών αναχωμάτων στα ανταγωνιστικά συμφέροντα. Και όλα αυτά απολύτως καμία σχέση έχουν με την άμυνα και την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Τα αναφέρουμε όλα αυτά γιατί οι ιδιαίτερα στενοί δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεν αφορούν τους λαούς και τα κοινά τους συμφέροντα, αλλά αποκαλύπτουν άλλον έναν αμερικανονατοϊκής κοπής άξονα, τον οποίον στείνει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί, πέρα από τον έλεγχο της πλούσιας σε ενεργειακά κοιτάσματα περιοχής και χωρίς να αναιρούνται βεβαίως τα ειδικότερα συμφέροντα που διακυβεύονται στα εκεί κράτη, η Ευρωατλαντική Συμμαχία και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν τον Περσικό κόλπο και τη Μέση Ανατολή ως ανάχωμα, όπως είπαμε, στη διείσδυση των κινέζικων μονοπωλίων προς δυσμάς, στη Σεριά και στη θάλασσα. Σε αυτόν ακριβώς τον επικίνδυνο σχεδιασμό των Αμερικανονατοϊκών αναλαμβάνει ρόλο αναβαθμισμένο και η χώρα μας, για λογαριασμό φυσικά της ελληνικής αστικής τάξης. Και εδώ εντάσσεται και η ανάπτυξη των οικονομικών και στρατιωτικών σχέσεων όλων των ελληνικών κυβερνήσεων με κράτη του Περσικού κόλπου όπως τα Εμμυράτα. Θυμίζουμε ότι η κύρωση αυτού του μνημονίου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπογράφτηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επικυρώνεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μπορεί μεν, όπως αναφέρεται στο πρώτο άρθρο, η συμφωνία να μην αφορά είτε πολεμικά είτε αλλιευτικά πλοία, αλλά να αποτελεί μια νομική βάση για τις διμερείς ναυτιλιακές εμπορικές σχέσεις και για τις υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Ωστόσο, τα 21 άρθρα της αφορούν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών των ναυτιλιακών εταιριών, δηλαδή των εφοπλιστών, και πουθενά ούτε αναφέρονται, ούτε κατοχυρώνονται δικαιώματα ναυτεργατών, αυτοί που παράγουν με τη δουλειά τους, δηλαδή τα αμύθιτα κέρδη των εφοπλιστών. Πουθενά στη συμφωνία ούτε λέξη για εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων, για οργανικές θέσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες προστασίας της ασφάλειας στη θάλασσα.
Από αυτήν τελικά τη συνεργασία δεν ωφελούνται οι λαοί των χωρών, αλλά μόνο οι επιχειρηματικοί τους όμιλοι των θαλάσσιων μεταφορών. Ενώ την ίδια στιγμή βεβαίως εμπλέκεται η χώρα μας ακόμα περισσότερο στους πολεμοκάπηλους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς. Καταψηφίζουμε λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους τη συμφωνία αυτή. Παρόμοια είναι και η συμφωνία με τη Τινησία. Παρά το ότι οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες βεβαίως είναι μεγάλες, Τινησία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται η αστική τάξη και κυρίως το εφοπλιστικό κεφάλαιο της χώρας μας είναι να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη μέρα, όχι μόνο στις διμερείς οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, αλλά συνολικότερα στην ίδια την πορεία της καπιταλιστικής οικονομικής ανοικοδόμησης της Τινησίας. Στόχος δηλαδή είναι η ενίσχυση του εφοπλιστικού κεφαλαίου και όχι η λαϊκή ευημερία. Πιο ειδικά τώρα η κυβέρνηση μέσα και από αυτή τη συμφωνία επιχειρεί να διευρύνει τις κολεγές της ελληνικής αστικής τάξης ευρύτερα στη Μεσόγειο, εκεί όπου εντείνεται το παζάρι για τις θαλάσσιες ζώνες και τις business του κεφαλαίου. Εξάλλου, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών πριν από λίγους μήνες επισκέφθηκε την Τινησία και παρέδωσε και 100.000 εμβόλια από την Ελλάδα ως μήνυμα αλληλεγγύη στον τινησιακό λαό, όπως είπε, και συζήτησε βεβαίως για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ή αλλιώς, αυτό μπορεί να ονομαστεί διπλωματία των εμβολίων, ανοιχτά πια στην υπηρεσία των επιχειρηματικών σχεδίων του κεφαλαίου. Πρόκειται βέβαια για εκείνο το περιβόητο εθνικό στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας, το οποίο παρουσιάστηκε σε μια κυβερνητική φιέστα γεμάτη από διαβεβαιώσεις σε ντόπιους και ξένους επιχειρηματικούς ομίλους ότι το αστικό κράτος θα τους στηρίξει ολόπλευρα και να μην ανησυχούν, θα βρουν πεδία κερδοφορία στο εξωτερικό και ότι θα έχουν φυσικά και εδώ στη χώρα όλες εκείνες τις συνθήκες που διασφαλίζουν την κερδοφορία τους. Μάλιστα, στην ίδια φιέστα τονίστηκε ότι η δουλειά τάχα των διπλωματών είναι να πουλήσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό, με στόχους όχι μόνο τους παραδοσιακούς συμμάχους μας, αλλά και χώρες από όπου μπορούν να προσελκυστούν επενδύσεις ή να διεισδύσουν στην αχανή αγορά περιοχών όπως η Αφρική, λόγου χάρη. Τώρα, οι προηγούμενες εξελίξεις στην Τινησία φαινομενικά οφείλονταν σε πολιτικούς λόγους. Η όξυνση όμως των ενδοαστικών αντιθέσεων αυτής της χώρας έχει ως κύριο υπόβαθρο την οικονομική κρίση. Αυτή η εξέλιξη δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Για μεγάλο διάστημα, ένα μεγάλο μέρος του τινησιακού λαού έβγαινε στους δρόμους, διαμαρτυρόμενο για τη δραματική επιδείνωση της ζωής του και ανάμεσά τους υπήρχαν βεβαίως και υποστηρικτές των Ισλαμιστών του Ενχάντα, μιας οργάνωσης η οποία διατηρεί πολύ στενές σχέσεις και με τους αδελφούς μουσουλμάνους αλλά και με το ΑΚΕΠΕ, το τουρκικό κυβερνών κόμμα του Ερντογάν. Έτσι, η αποπομπή της κυβέρνησης Μασίση ήρθε ως επιστέγασμα της γενικότερης επιδείνωσης της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης και της ενδοαστικής διαπάλης που κλιμακώθηκε με τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη πριν από μία δεκαετία. Βεβαίως, αυτή η άνοιξη κάθε άλλο παρά άνοιξη έφερε στους λαούς, αντίθετα συνέβαλε στην όξυνση του σφοδρού ανταγωνισμού στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπως βλέπουμε με τη σφαγή που γίνεται σε πάρα πολλές χώρες αυτή την περιοχή, Λιβύη, Συρία, Λίβανος κτλ. Βλέπουμε έτσι τον τελευταίο καιρό να ενισχύονται και διάφορες κινήσεις αναθέρμανσης σχέσεων ανάμεσα σε ανταγωνιστικά κράτη της περιοχής που συγκρούονται σε διαφορετικά μέτωπα. Να μπαίνουν στο τραπέζι το ξαναμοίρασμα της πίτας, οι ευκαιρίες για νέα κέρδη από ανοικοδομήσεις της επόμενης μέρας, πάνω στα ερείπια βέβαια που άφησαν οι σφονδρές συγκρούσεις και οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις σε χώρες όπως η Συρία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, την Τινησία, η Αλγερία και τα λοιπά. Πρέπει να είναι σαφές βέβαια για τους λαούς ότι όλη αυτή η κινητικότητα, οι εναλλαγές ρόλων και τα νέα πιθανά σχήματα των υπεριαλιστικών συνεργασιών δεν θα φέρουν τίποτα θετικό για τους λαούς, ούτε βεβαίως εξαλείφουν τους φοδρούς ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των αγορών. Τίποτα θετικό δεν πρόκειται να φέρει ούτε και η παρούσα συμφωνία Ελλάδας και Τινησίας, γιατί πολύ απλά δεν αφορά στα συμφέροντα των λαών, αλλά στα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου και για όλους αυτούς βεβαίως τους λόγους την καταψηφίζουμε. Τώρα, έρχομαι στην τελευταία συμφωνία, στη συμφωνία με το Ισραήλ, που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτή το 2018, στην τέταρτη σύνοδο κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ. Τότε μάλιστα σημειωνόταν ότι στο πλαίσιο της συνόδου θα προωθηθεί περαιτέρω ο σχεδιασμός του αγωγού EastMed και θα υπογραφούν νέες συμφωνίες ανάμεσα στις τρεις χώρες. Τονιζόταν η ανάγκη δε τότε να
δυναμώσει η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς επίσης και το πώς θα μπορούσε να ενσωματωθεί και η Κύπρος στις πολλές πρωτοβουλίες τις οποίες τρέχει η κυβέρνηση στο γνωστό ευρωατλαντικό μοτίβο στα Βαλκάνια. Ουσιαστικά, πίσω από τα ηχηρά λόγια περί στρατηγικής συνεργασίας, περί ειρήνης, τα οποία λέγονταν τότε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επαναλαμβάνονται εκ νέου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πίσω από αυτά κρύβονται οι επικίνδυνοι πολεμικοί ανταγωνισμοί στην περιοχή, με τη δημιουργία βεβαίως του ανάλογου κλίματος και την αναζήτηση εκείνων των βολικών προσχημάτων. Εξάλλου, τα σχέδια και οι υλικοφιλίες του κεφαλαίου πάνε χέρι-χέρι με την εμπλοκή σε πολεμοκάπηλα σχέδια Ηνωμένων Πολιτειών και ΝΑΤΟ, καθώς και κρατών δολοφόνων, όπως είναι το κράτος του Ισραήλ για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς υπάρχει απόλυτη η προσήλωση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Βεβαίως τώρα, μια τέτοια συμφωνία για την πρόληψη της ρήπανσης στα πλοία, από τα πλοία, συγγνώμη, και την καταπολέμηση της ρήπανσης της Μεσογείου, συνδέεται ασφαλώς και με την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα και την Αιγαλίτιδα ζώνη, δηλαδή με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Συνεπώς, ανοίγει ζητήματα τόσο με την Τουρκία, όπως και με τον αγωγό EastMed, ο οποίος προορίζεται να συνδέει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου από Ισραήλ και Κύπρου μέσω Ελλάδας για Ευρώπη. Εν τω μεταξύ όμως υπάρχει αναθέρμανση των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες φαινόταν ότι στηρίζουν τον αγωγό EastMed, δείχνουν να το ξανασκέφτονται αν δεν τον απορρίπτουν. Φαίνεται σαν να επρόκειτο για ένα σχέδιο που είχε στόχο να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και διαπραγματευτικό χαρτί από τη μεριά των ΗΠΑ στα παζάρια τους με την Τουρκία για τους όρους συμμετοχής της στα σχέδια συνεκμετάλλευσης στην περιοχή και για την διασφάλιση βεβαίως της πολυπόθετης νατοϊκής συνοχής στη νοτιοανατολική της πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα ενίσχυσε τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και στο αμερικάνικο μάλιστα non-paper γίνεται ρητή αναφορά στο γεγονός ότι το σχέδιο του EastMed αποτελεί, λέει, εστία εντάσεων στην περιοχή, φωτογραφίζοντας έτσι ως λόγο απόρριψης του αγωγού τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ, όπως και στην ευρύτερη περιοχή του Καστελόριζου. Δηλαδή, το ενδιαφέρον των ΗΠΑ ήταν μέχρι να μπει στο παιχνίδι και η Τουρκία. Τώρα βεβαίως μπορεί να εμφανίζονται και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ως απατημένοι σύζυγοι, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι φρόντισαν όλη η χώρα να μετατραπεί σε μια τεράστια στρατιωτική βάση με μεγάλους κινδύνους για το λαό μας. Τώρα, η συγκεκριμένη σύμβαση έχει το χαρακτήρα της λήψης μέτρων προκατασταλτικού και όχι ολοκληρωμένου προληπτικού χαρακτήρα και στο βάθος συνδέεται και με τους γενικότερους σχεδιασμούς των τριών αστικών τάξεων μερών της σύμβασης με την αστική τάξη της Τουρκίας για την εκμετάλλευση της Μεσογείου. Αν και ως ΚΚΕ θεωρούμε ότι υπάρχει πράγματι επίγουσα ανάγκη για μια ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των θαλασσών, των ωκεανών, με κύριο βάρος στην πρόληψη. Σιγά κλείνεται. Ωστόσο, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ωστόσο όλα αυτά στη συμφωνία αντιμετωπίζονται ως άλοθη. Γιατί για να επιτευχθεί η προστασία των θαλασσών απαιτείται να λαμβάνονται μέτρα εγγενούς ασφάλειας, δηλαδή πρόληψης του κινδύνου στην πηγή, αξιοποιώντας βεβαίως όλες τις σύγχρονες δυνατότητες. Τέτοια μέτρα όμως είναι αδύνατο να εφαρμοστούν στο πλαίσιο αυτού του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, όπου το κριτήριο που κυριαρχεί δεν είναι παρά η μακροχρόνια διαφύλαξη, διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και όχι η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Καταψηφίζουμε συνεπώς και αυτή τη συμφωνία με το Ισραήλ, αυτό το κράτος δολοφόνο του Παλαιστινιακού λαού, γιατί στο κάτω-κάτω υπάρχει και η εξής μεγάλη, τεράστια αντίφαση. Το Ισραήλ, όπως είναι γνωστό, αποτελεί ένα από τα τέσσερα κράτη, το οποίο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1982 καταψήφισαν τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Είναι δυνατόν όλοι αυτοί να την προστατέψουν περιβαλλοντικά? Ελάτε, ελάτε. Ευχαριστώ. Κύριε.